Έχουμε ένα Smart 451 και έχουμε τοποθετήσει σύστημα συναγερμού και εντοπισμού. Λαμβάνουμε ειδοποίηση στο κινητό μας για οποιαδήποτε παραβίαση γίνει, για το εάν ανοιχθεί κάποια από τις δύο πόρτες, αν χτυπηθεί περιμετρικά από κραδασμό και για το εάν γυρίσει το κλειδί στη θέση on την ώρα της παραβίασης. Λαμβάνουμε μήνυμα με συγκεκριμένη ειδοποίηση κάθε φορά και μπορούμε να πλευκοποιήσουμε και τον κινητήρα μέσω μηνύματος. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Κλειδώνουμε το αυτοκίνητο και οπλίζουμε το σύστημά μας. Λοιπόν, θα κουνήσουμε το αυτοκίνητο να δούμε τον κραδασμό. Αποκλείζουμε. Οπλίζουμε πάλι. Τώρα, θα ανοίξουμε την πόρτα και θα γυρίσουμε και το κλειδί στη θέση on όπως γίνεται σε μια παραβίαση. Γυρίζουμε και το κλειδί. Απενεργοποιούμε και πάμε να δούμε τα μηνύματα που έχουμε λάβει. Λοιπόν, έχουμε λάβει κατά σειρά. Sensor alarm είναι ο αισθητήρας του κραδασμού όταν κουνήσαμε εξωτερικά το αυτοκίνητο. Δεύτερο μήνυμα είναι door alarm όταν ανοίξαμε την πόρτα και τρίτο μήνυμα είναι το ACC alarm όταν γυρίσαμε το κλειδί στη θέση on. Σε κάθε μήνυμα έχουμε γεωγραφικό πλάτος και μήκος και link με τοποθεσία. Βλέπουμε μας δείχνει Ανδρινούπολεως και Κωνσταντινούπολεως γωνία εδώ που βρίσκεται το κατάστημα. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε μπρος το αυτοκίνητο και θα στείλουμε μήνυμα να διακόψουμε τον κινητήρα. Στέλνουμε το μήνυμα και βλέπουμε και ταυτόχρονα το αυτοκίνητο. Έσβησε το αυτοκίνητο και μας ήρθε και επιβεβαίωσε ότι είναι επιτυχής η διακοπή του κινητήρα. Από εδώ και πέρα δεν ξαναπαίρνει εμπρός έως ότου στείλουμε μήνυμα για πανενεργοποίηση. Στέλνουμε το μήνυμα. Μόλις λάβουμε την επιβεβαίωση ότι είναι επιτυχής η επανενεργοποίηση, μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι. Μας ήρθε η επιβεβαίωση. Και από εδώ και πέρα παίρνει μπρος κανονικά. Χωρίς check engine και προβλήματα. Αυτά.